Απέναντι του είναι ο Μπράμος. Θα σταματήσει ο Ναβάρο και θα πάρει μια προσωπική προσπάθεια. Εδώ μίλησε η προσωπικότητα του Χουάν Κάρλος Ναβάρο. Πέρα από κάθε σύστημα και από κάθε λογική, πήρε αυτή την επιλογή και έστειλε τη διαφορά στους 11. Λουκίτς. Μπράβο στον Διαμαντίδη. Θα πάρει την επιλογή για τρεις. Επιθετικό rebound από τον Μασκούλη. Έσπρωξε την μπάλα στον Μπράβο. Νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Φάουλ του Τόμιτς, νομίζω. Ή όχι, τι όχι που έχεις δείξει. Από ένα φάουλ, από ένα φάουλ. Καταρχήν θα μείνει τον Παναθηναϊκό. Δεύτερο του Λάζμε, τρίτο του Τόμιτς, την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. 3 και 34 πρώτο τέλος και με τη διαφορά στους 11 υπέρ της Μπαρτσελόνα. Για πες μας και στην ακριβώς τι έγινε και χρειάστηκαν από ένα φάουλ. Λάζμε και μάχη του rebound, πάλεψαν ο Λάζμε με τον Τόμιτς, μάλιστα ο Καπονός της εκνευρίστηκε με τη δράση του Κροάτια από να φάουλ στον καθένα. Άσχημο σούτ από τον Τόμιτς. Τον Τόμιτς παλεύει ο Λάζμε για το rebound, η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Χουέρτας. Σε αυτό το σημείο, Νικήτα, θα σε αφήσω μόνο σου, γιατί πρέπει να προλάβω να πάω στο κανάλι. Καλό δρόμο. Ναβάρο, άλλαξε με τον Λόρμπεκ. Ο Ναβάρο για τρεις, αυτή τη φορά θα στοχίσει. Μασιούλη στο rebound. Ο Ούκης κουβαλάει την μπάλα. Θα πατήσει φρένο και θα δώσει τον Μασιούλη. Διαμαντίδης δίστασε για τρεις. Ανέβηκε ο Λάσμε και το έδωσε χώρο με ένα screen. Ούκης. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Παλεύει ο Λάσμε. Ένα ακόμα επιθετικό rebound από τον ψηλό του Παναθηναϊκού. Μασιούλης έφυγε μπάλα από τα χέρια του. Τη στιγμή που ετοιμαζόταν να εκτελέσει ένα ακόμη τρίποντο, ο χρόνος πλέον κυλά δραματικά για τον Παναθηναϊκό με τη διαφορά να είναι στους 11. 2 και 37 για το φινάλε. Ναβάρο. Ανέλαβε να πάρει την μπάλα στα χέρια του και να ηρεμήσει, να ρίξει το ρυθμό και να μην παρασύρθει από το κύμα που προσπάθησε να δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός με τη βοήθεια του κόσμου του. Βήματα από τον Τόμιτς. Ο Ναβάρο εκεί διαμαρτυρήθηκε.